Τώρα κυρίε και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση, το δημογραφικό. Ο επικεφαλή τη Δημοτική Πάταξη Αρχή για το Δήμο Αλεξανδρούπολη, ο κ. Σταύρο που βρίσκεται μαζί μου. Καλησπέρα, κ. Σταυράχογλου. Καλησπέρα σα. Ε, Γράψτε ένα άρθρο για το δημογραφικό. Ε, καμιά φορά μου λένε ότι είμαι λίγο υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη Θράκη και στον Εύρο. Είναι η οικονομία. Αλλά νομίζω ότι το δημογραφικό υπερκαλύπτει και το θέμα τη οικονομία, γιατί πρέπει να κάνουμε μία προβολή πώ θα 20 20-30 χρόνια μετά. Ε, δεν είναι μόνο η Θράκη. Είναι και προφανώ όλη η Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλη τη χώρα. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί παγκόσμιο. παγκόσμια. Ε, το ζήτημα του, της δημογραφικής ειρήκνωσης. είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά και την τοπική μας κοινωνία όμως. Γιατί δια, διαπιστώνουμε ότι μια δημογραφική συρρήκνωση στην περιοχή μα έχει συγκεκριμένα χωρικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, θα δείτε ότι μεταφέρεται πολλοί κόσμο, κυρίω νέοι, και όχι μόνο στι μεγάλε πόλει, εν προκειμένου στο νομό μα προ την Αλεξανδρούπολη, με αποτέλεσμα να υπάρχει συρρήκνωση των κοινοτήτων στην περιφέρεια, να ερημώνει ύπεθρο. Ούτε καν δημότυχο και οριστιάδα, και εκεί Ακριβώς. υπάρχει συρρήκνωση. Μεγάλο πρόβλημα να γερνά ο πληθυσμό. Να υπάρχει το ζήτημα τη δημογραφική μείωση μέσω τη υπογεννητικότητα και εξού και στο άρθρο μου αναφέρω ότι έχει παγιωθεί πλέον ο δείκτη ε, γεννήσεων θανάτου από το 2010 και αυτό δεν μπορεί να στραφεί μια νυχτή. Θα πρέπει να γίνουν συντονισμένε δράσει ώστε να αντιστραφεί. Ήταν πολύ χρήσιμη, η... Ήταν πολύ... υπήρχαν πάρα πολλά φυσικά κρίσιμα στοιχεία τα οποία ε, βοηθούν να, 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 αντιληφθούμε το πρόβλημα που υπάρχει. Αλλά ήταν κρίσιμη μια μελέτη του ΙΟΒΕ που έδειχνε αυτή την πορεία με τη συρρήκνωση και του εισοδήματο και του και του ε, ακαθάριστου χώρου προϊόντος, αλλά και του κατακεφαλήν εισοδήματος σε κάθε περιοχή. Αυτό που αναδεικνύουμε, αναδεικνύουμε, μέσω του άρθρου είναι το ζήτημα της αναγκαία ε, αναγκαίας παρέμβασης τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτά τα ζητήματα, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα τόσο με την ε, τοπική ανάπτυξη, με τις προοπτικές ανάπτυξης, όσο και με, τις, με, τη διαδικασία της κοινωνικής συνοχής. Εκεί θα σας πήγαινα τώρα, γιατί πιστεύετε και πώς μπορεί πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση ο πρώτος βαθμός, οι δήμοι δηλαδή, να παρεύουν στο, στο ζήτημα. Θα σας πω, κοιτάξτε, ξεκάθαρα, οι αρμοδιότητες στο θεσμικό πλαίσιο που κινείται η τοπική αυτοδίκηση είναι περιορισμένες. Θα πρέπει να υπάρχουν συντονισμένες πολιτικές με την Πολιτεία και με άλλους φορείς, ώστε να υπάρχει ένα πλέγμα ε, πολιτικών τέτοιων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα αυτές ε, οι δημογραφικές δυσιώνες προβλέψεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση όμως, ε, η δημόσια διοίκηση όμως, θα ξεκινήσω διαφορετικά το, το, το μεγάλο κομμάτι, η δημόσια διοίκηση θα αισθανθεί μεγάλες πιέσεις, διότι με την δημογραφική μείωση, με τη γύρανση του πληθυσμού, υπάρχει μεγάλη πίεση στα δημόσια έσοδα, τόσο στην ίσπραξη, όσο κυρίω στι αρμοδιότητε τη τοπική αυτοδιοίκηση. Που ποια είναι, κύριε Σταυρίδη, είναι η παιδεία και η υγεία. Όταν λοιπόν υπάρχουν πιέσει προ την τρίτη ηλικία για μεγαλύτερε παροχέ, και όταν μάλιστα τα δημόσια έσοδα έχουν μειωθεί, ναι. αντιλαμβάνεστε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να ταπεξέλθει σε αυτό το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν τεθεί από την πολιτεία. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει και αυτό που προτείνουμε είναι να υπάρξει μια στοχοπροσύλωση στο ζήτημα της τοπικής οικονομίας, της στήριξης τοπικής οικονομίας μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, Πολύ βασικό. Μπορεί να παίξει ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό. Σαφέστατα. Ά, Βλέπετε εδώ εμβληματικέ ευκύσει... επενδύσει υπάρχουν εδώ και τι προσδοκίε υπήρχαν για δημιουργία θέσεων εργασία, οι οποίε αποδείχθηκαν ότι ήταν φρούδε αυτέ οι προσδοκίε. Ε, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να υπάρχει πίεση. Όπω επίση θα μπορούσε να υπάρχει και μια ιστορή εισοδήματο σε τοπικέ επιχειρήσει. Δηλαδή να αναδείξουμε το τοπικό μα προϊόν. Δεν είναι κακό να γίνουμε πατριώτε, τοπικοί πατριώτε. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εισόδημα στην αγορά και να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η, στήριξη τη κοινοτομία είναι πολύ βασικό. Θα μπορούσε ο, η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με άλλου τεχνικούς φορεί, όπω είναι το επιμελητήριο, όπω είναι και άλλοι φορεί, ο εμπορικό σύλλογο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα απαραίτητα κίνητρα και απαραίτητε υποδομέ για τη δημιουργία μια επιπρόσθετη αξία, μια προστιθέμενη στην αγορά. Είναι Πιστεύετε πολύ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση τα χάνει όλα αυτά μέσα στο βάρο τη καθημερινότητα. Δηλαδή, όταν έχει. Θα σα πάω τώρα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, γιατί ε, είστε και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Όταν έχει μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη που έχει τόσο βαριά καθημερινότητα, ενώ τόσο έντονη και τόσο δύσκολη καθημερινότητα, δεν χάνονται λίγο ε, οι μεγάλοι σχεδιασμοί. Αυτό είναι το λάθο. Γι' αυτό λέμε για την αποκέντρωση, ξέρετε, η διαχείριση οφείλει να, γίνεται, να υπάρξει κατάτμιση των αρμοδιοτήτων και κατάτμιση, αν θέλετε, και των κατευθύνσεων. Γι' αυτό λέμε εμεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ολιστικό πλάνο προσέγγιση, ένα ολιστικό πλάνο στρατηγική, που να υπάρχει τόσο η καθημερινότητα, που είναι πολύ βασική, αλλά αν δεν συζητήσουμε, κύριε Σταυρίδη, για ένα πλάνο δεκαετία, εικοσαετία, όπου θα συμφωνήσουν όλοι οι θεσμικοί φορεί και να ακολουθείτε και να υπηρετείτε συνεχώ, ξέρετε, και από την επόμενη, αν ναι. θέλετε, ε, δημοτική αρχή, περιφερειακή αρχή και οποιαδήποτε αρχή σε κάθε φορέα. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηριχθεί ένα πλάνο, το οποίο το πλάνο θα πρέπει να συζητήσουμε, στο οποίο πλάνο θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά ζητήματα, όπω είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Καλή η καθημερινότητα, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα. Γιατί τώρα το άρθρο αυτό και σα το ρωτώ, γιατί χθε που το διάβασα, ε, είχε σχεδόν οριστικοποιηθεί και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις 3 του Οκτώβρη, που φαίνεται πως ένα, μέχρι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ε, ο Πρωθυπουργός έρχεται για να παρουσιάσει έργα τα οποία θα βοηθήσουν στο δημογραφικό. Γιατί τώρα κάνετε αυτή την α, παρέμβαση. Όχι, ήταν τυχαίο. Ήταν κάτι το οποίο το δουλεύω αρκετό καιρό. Γιατί όπως είδατε και στο άρθρο υπάρχουν πολλά στοιχεία που Με, έχουν αντιληθεί από πολλές πηγές τις οποίες αναφέρω. Θέλω να πω ότι αν δεν δούμε τα μεγάλα ζητήματα, ξέρετε το καλοκαίρι κιόλας είναι ένας, ένας, μια περίοδος η οποία ασχολούμαστε με πολλά άλλα πράγματα, ε, αν δεν δούμε αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, θα, θα χαθούμε. Και γι' αυτό αναφέρω και στο άρθρο ότι θα πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις και οι αποφάσεις ακολουθούν μια περίοδο. Η περίοδος που διανύουμε τώρα είναι πολύ κρίσιμη για να ληφθούν οι αποφάσεις. Και εδώ φαντάζομαι ότι υπάρχει μια... Ε, αν θέλετε, ομοθυμία όλων των φορέων στη στήριξη κάποιων πολιτικών στο πλαίσιο που αναλογεί στην τοπική ναι. αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λοιπόν και δεν μπορεί να κλείσει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, θα, προ, θα προχωρήσουμε και σε συγκεκριμένε προτάσει ω παράταξη και σε προσωπικό επίπεδο. Σε συγκεκριμένε προτάσει ε, αντιμετώπιση. Στον βαθμό που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μέσω τη τοπική αυτοδιοίκηση αυτού του ζητήματο, αλλά θα πρέπει να το αναδείξουμε και θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Δεν είναι τυχαίο αυτό που αναφέρω στο τέλο, ότι οι δημογραφικέ εξελίξει οδηγούν του Δήμου ότι θα πρέπει να επανεφεύρουν τον εαυτό του. Αλλάζουμε εποχή, κύριε Σταυρίδη. Οι προκλήσει είναι άλλε. Ναι. Παλιότερα ήταν κάτι άλλο, τώρα είναι άλλο. Αναφέρομαι σε ένα παράδειγμα. Πόσα σχολεία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από το ρεπορτάζ σου όσα χρόνια, πόσα σχολεία τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει σχολικέ μονάδε επειδή δεν είχαν παιδιά. Θα σα δε... το βάθμιο εκπαίδευση. Θα σα πω ότι το τελευταίο είναι το νηπιαγωγείο του Πέπλου. Που Α, αντιλαμβάνεστε. Όταν είδα Τρομερό. Την... Τρομερό. Το κλειστό κτίριο. Αυτό εδώ δεν οδηγεί σε συρρήκνωση των τοπικών κοινοτήτων. Και σα πω εκεί που έρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά τα κτίρια είναι υπό την αρμοδιότητα τη τοπική αυτοδιοίκηση. Του πρώτου βαθμού, του Δήμου. Ο Δήμο καλείται αυτά τα κτίρια να τα συντηρεί χωρί να είναι λειτουργικά. Ναι. Αυτό έχει μια αφέμαξη των εσόδων που τα έσοδα πλέον στη σημερινή εποχή είναι πολύ κρίσιμα μεγέθη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αναπτυξιακή προοπτική. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα πέρα από το θέμα το, το ηθικό, το κοινωνικό που είναι τεράστιο γιατί μιλάμε για μια ερήμωση της υπαίθρου μια ερήμωση υπαίθρου που δημιουργεί απίστευτα προβλήματα εκτεταμένα τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και με, ε, μακροπρόθεσμα. Mm -hmm. Αυτά θα Αυτά τα βρούμε μπροστά μα. Αν δεν σκύψουμε το κεφάλι να συνεργαστούμε όλοι και να βρούμε λύσει πάνω σε αυτό, το κομμάτι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και θεωρώ ότι ο ρόλο τοπική αυτοδιοίκηση είναι θεμελιώδου σημασία σε αυτό το ζήτημα. Είναι θεμελιώδου σημασία γιατί ο βαθμό. Ο πρώτο βαθμό τη τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πιο άμεσο, ο πιο κοντινό στον πολίτη. Πώ θέλετε να συζητηθεί το άρθρο αυτό, Παρακαλώ. Πώ θέλετε να συζητηθεί, Θέλετε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, Είναι Μακάρι να γίνει και συζήτηση μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Σκέφτεστε να κάνετε όργανο. μια επαφή απευθεία με τον Δήμαρχο και του άλλου επικεφαλεί των παρατάξεων Μακάρι. για να υπάρξουν κάποιε δράσει. Η, σκέφτεστε. η, αρχική μου σκέψη, η αρχική μου σκέψη είναι να ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία και όχι μόνο πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που θα πρέπει, που ήδη έχει δημιουργήσει μια προσέλκυση κι άλλων δυνάμεων στο ζήτημα τη αντιμετώπιση αυτού του ζητήματο. Αν μπορεί να συζητηθεί μέσα στο πολιτικό όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμη καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπω σα είπα, εμεί θα επανέλθουμε και σε προσωπικό επίπεδο θα επανέλθω προτείνοντα κάποια συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπιση αυτή τη ζωή. Σκέπτεστε κάποια μερίδα, κάποια. Όχι, 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 όχι. Οι μερίδε ξέρετε έχουν χορτάσει από μερίδε. Μακάρι να γίνει και μια μερίδα, θα δημιουργήσει μια επικοινώνηση του συγκεκριμένου ζητήματο μεγαλύτερη. Αλλά αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε, επειδή έχουμε αργήσει, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και πρέπει να βγούμε από αυτό το τέλμα τη πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα μεγάλα τα ζητήματα, ναι. είναι προτάσει. Προτάσει. Αυτό μα λείπει. Προτάσει και υλοποίηση των Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι είναι το μεγάλο μου άγχος το δημογραφικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι όλο το μεγάλο άγχο. Θα πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά, κύριε Σταυρίδη, την Η ναι. τοπική κοινωνία. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και δεν είναι ζήτημα μόνο τη Αλεξανδρούπολη, είναι ζήτημα όλων των δυτικών κοινωνιών. Α δούμε εμεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολη πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Μιλάμε τώρα στι σφαίρε και στου οικισμού των φερών. Η κατάσταση είναι τραγική. Κάποιο κόσμο μπορεί να μην γνωρίζει την κατάσταση εκεί. Όπω ναι. και στο Δήμο Τρανούπολη και στου Όλοι μεταφέρονται στο μεγάλο κέντρο, στη Μητρόπολη, και όλοι που λέγεται έχουμε... Δημοτική Νότα Αλεξανδρόπολης. Και όλοι έχουμε την ευθύνη, δηλαδή και στις που είστε όλοι, όλοι. και εμεί που έχουμε δημόσιο λόγο, όλοι έχουμε Φυσικά, ευθύνη. γι' αυτό θα πρέπει να, φα... να καταστούμε χρήσιμοι σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το ζήτημα. Στο βαθμό μα επιτρέπετε πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ναι,